Λοιπόν, βρωμίλε, κοπρίτη, άταχτε, σκυλάκο, γιατί δεν δέχτηκες να βάλεις το σαμαράκι σου, βρε. Τον τρέχω ξοπίσω, έχει πόση ώρα για να βάλει το σαμαράκι, αυτό που δεν τον πιάνει από το λίμα, αλλά δεν δέχεται, δεν δέχεται. Αλλά επειδή θα πάμε κοντά, είναι μεγάλο Σάββατο τώρα, είναι μεσημέρι, αλλά θα πάμε μία βόλτα στο ποτάμι. Μάλλον θα πάμε μία βόλτα στα χωράφια γύρω από το ποτάμι, γιατί στο ποτάμι θα έχει πάρα πολύ κόσμο και εμείς θέλουμε να βιντεοσκοπήσουμε και να φτιάξουμε ένα βίντεο που να έχετε εικόνες αύριο και αφήγηση για όσοι είστε μόνοι στο σπίτι ή εκεί που είστε, τέλος πάντων, θέλετε μία διαφυγή, να έχετε κάτι να παρακολουθήσετε. Η αλήθεια είναι πως εμείς σηκωθήκαμε σήμερα. Πιάμε καφέ, έλα εκεί. Μετά τελειώσαμε το βάψιμο των επίπλων στη βεράντα. Τώρα σας δείξω τα επίπλα στη βεράντα. Πλύναμε τη βεράντα, γιατί φυσικά, όπως είναι φυσικό, βάφοντας τα επίπλα έπεσε πολύ μπογιά κάτω. Με τα νερά, με τα πλησίματα της βεράντας θα φύγει η μπογιά. Μιλήσαμε στο Zoom με το Μενέλαο του Γεωργίου που συμμετείχα σε ένα podcast που θα ανεβάσει, νομίζω, την ερχόμενη Τρίτη, την Τρίτη του Πάσχα, για την υπόθεση του Λιμπέρι, του εγκλήματος του Λιμπέρι και της θανατικής ποινής. Και λέω, έχει πολλές μέρες, Λάκη, να βγούμε από το σπίτι, να πάμε έξω στη φύση. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία σήμερα, προτού κάνουμε τα μπάνια μας και τα ισιώσουμε τα μαλλιά μου, τα μαλλιά σου, βάλουμε baby oil στο τρίχωμά σου, ναι, ναι, να πάμε έτσι έξω στη φύση, να περπατήσουμε, να υδρώσουμε, γιατί η αλήθεια να λέγεται είναι ότι όταν ο άνθρωπος βγαίνει έξω στη φύση, νιώθει πολύ καλύτερα, ανεβαίνει η διάθεσή του, ναι, και έτσι θα πάμε στη φύση, θα πάμε εδώ σε αυτό το μονοπάτι που συνήθως πάμε. Α, ενθουσιάστηκε το κοπροσκυλάκι. Ναι, και θα τον αφήσω ελεύθερο να καλπάζει και θα περπατήσουμε έτσι να συζητήσουμε λίγο μόνοι μας έτσι μέσα στην ησυχία. Αύριο τέτοια ώρα θα είμαστε στην Κουμπάρα. Ωραία είναι στην Κουμπάρα, δεν έχω παράπονο. Αλλά θα είχετε καταλάβει ήδη ότι μου αρέσει πάρα πολύ η μοναχικότητα και η σκυλικότητα. Α, Χριστός Ανέστη, εφόσον αυτό θα μεταδοθεί την Κυριακή του Πάσχα. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Ναι, αυτά. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε ένα σημείο να σταθμεύσουμε. Νομίζω εδώ είναι καλά. Στην άκρη του δρόμου, να, εδώ πέρα. Νομίζω πρέπει να δώσουμε λίγο νερό στο κοπροσκυλάκι μας. Θες νερό? Δώσουμε λίγο νερό στο κοπροσκυλάκι μας, έχει 6-23 βαθμούς. Έχω βάλει για πρώτη φορά κοντομάνικα από το καλοκαίρι. Έλα, πιες νερό. Νεράκι. Έλα, μωρό μου. Έλα, κοπράκι μου, έλα. Και στο νερό σου. Είδατε, δεν θέλει νερό. Είναι κάτι ενθουσιασμένος. Κατεβαίνουμε. Στην ουσία αυτή είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιούμε το μικρόφωνο έξω στη φύση. Εδώ βλέπουμε το κοπροσκυλάκι. Ένα λεπτό να το απελευθερώσουμε. Κοπρούλι, περίμενε. Περίμενε. Κοπροσκυλούλι, περίμενε. Περίμενε, παιδί μου. Περίμενε. Θέλω να είσαι ένα υπομονετικό. Περίμενε, βρε. Ουψ, χάσατε την έξοδο από το αυτοκίνητο. Βγήκε, βγήκε. Βγήκε και καλπάζει. Και καλπάζει. Λάκη! Λάκη! Αυτός είναι. Πού είναι τα κλειδιά μου? Πού είναι το σκυλί? Το απόλυτο σκυλί. Το απόλυτο πασχαλινό σκυλί. Μ' αρέσει έτσι όπως κουνάς την ουρίτσα σου. Ήρθε στο μέρος της ελευθερίας του. Δες, δεν έχει κανέναν εδώ. Πού είσαι? Πού είσαι, σκυλάκο?
Πού είσαι, σκυλάκο? Έλα να δούμε. Έλα, πάμε από εδώ. Πάμε από εδώ προς το δάσος. Έλα. Δεν σου έβαλα αντιλιακό, βρε παιδί μου. Όχι να κάεις τον ήλιο, ε. Λοιπόν, εγώ θα αρχίσω να περπατάω. Άμα θέλει το σκυλί να με ακολουθήσει, θα με ακολουθήσει. Άμα θέλει να πάρει το δικό του δρόμο, θα τον πάρει. Γεια! Λοιπόν, είναι Πάσχα σήμερα. Φαίνεται να έχει έρθει άνοιξη να πάει μπροστά. Ναι, κοιτάξτε πώς κουνάει τα πόδια. Έχεις φοβερό καλπασμό. Σαν να και έρχεται η άνοιξη, ρε παιδιά, ε. Σαν να και έρχεται η άνοιξη. Και φαντάζομαι θα έρθει έτσι ξαφνικά και βία το καλοκαίρι. Δεν μου λες, βρε εσύ. Με την ίδια γούνα χειμώνα καλοκαίρι δεν ζεσταίνεσαι, δεν κρυώνεις το χειμώνα, δεν ζεσταίνεσαι το καλοκαίρι. Κάτι έχω ακούσει για σας, ότι η θερμοκρασία του σώματος σας είναι 25 βαθμοί, ισχύει. Έφυγε. 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 Το καλύτερο του είναι στη φύση. Αχ, τι ωραία που είναι. Η αλήθεια είναι όμως ότι πολλές φορές δεν ξεκουνάμε από τον καναπέ και δεν βγαίνουμε έξω από το σπίτι. Ακόμη και εμείς που ζούμε μέσα στη φύση, που μέσα στην αυλή μας έχουμε πεύκα, δεν βγαίνουμε συχνά έξω από το σπίτι. Ειδικά όταν μας πιάσουν έτσι λίγο οι καταθλιψάρες μας. Και όπως είπαμε και στις προηγούμενες μέρες, ακόμη και αν παίρνεις αντικαταθλιπτική αγωγή και κάνεις ψυχοθεραπεία, πάλι υπάρχουν κάποιες μέρες στις οποίες θα αποσυντονιστείς, είτε λόγω καιρού, είτε λόγω ερεθισμάτων, είτε λόγω περιστατικών. Ανθρώπινο είναι. Εντάξει, να μην κάνουμε παράπονο. Ζούμε στην Ελλάδα και στην Κύπρο που η φύση είναι υπέροχη, ακόμη και ζούμε μέσα σε πόλεις. Υπάρχουν πολύ ωραία... Αχ, τι ωραία που τρέχει! Από εδώ, από εδώ. Πάμε εκεί που έχει κόσμο, έλα από εδώ. Έχει πολύ ωραία πάρκα που μπορεί κάποιος να πάει να περπατήσει. Μπορώ να πω ότι όταν ζούσα στη Λευκοσία, που ήμουν έτσι σε αστική περιοχή, πιο συχνά πήγαινα στο πάρκο να περπατήσω παρά εδώ πάνω στο χωριό. Ας το παραδεχθώ ότι είμαι μια τεμπέλα. Λάκη, κοίτα! Βλέπεις εκείνο το μηχάνημα με τα φωτοβολταϊκά που γυρίζει. Γυρίζει. Αυτό εδώ. Γυρίζει ανάλογα με το που είναι ο ήλιος. Τώρα είναι εντελώς έτσι, που σημαίνει ότι ο ήλιος είναι στη μέση. Βλέπετε. Αυτό το απόγευμα, για παράδειγμα, είναι γυρισμένο προς την άλλη πλευρά. Κάπου είχα ένα κόπρο σκυλάκι. Πού είναι? Πού είναι, πού είναι? Ακενάτο, ακενάτο. Ακενάτο. Έλα εκεί. Φτάνει με την τοξική αρενοπότητα. Πόσα σημεία της περιοχής θα κατουρίσεις για να... Μας δείξεις την υπεροχή σου ως άσε και τις μυρωδιές σου από τα πόδια σου. Μπράβο, μπράβο. Είπαμε, φτάνει τοξική αρενοπότητα, φτάνει. Στο βιβλίο που διαβάζουμε από τη δόκτωρα Ράμανη για τον ναρκισισμό, το ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Όχι αύριο τη Δευτέρα, την επόμενη Δευτέρα θα βγει ένα βίντεο που αναφέρει μέσα και την τοξική αρενοπότητα ως ένα χαρακτηριστικό του ναρκισισμού. Είμαι πολύ περίεργη για εκείνο το κεφάλαιο. Εκείνο το μέρος του κεφαλαίου, την επόμενη Δευτέρα θα μάθουμε. Λακουλένιο! Το κατσίκι βρήκε ώρα να βοσκήσει το κατσίκι. Σημάδεψε και την περιοχή σου, ρίξε μια σταγόνα από εδώ, μια σταγόνα από εκεί, όλοι να ξέρουν ότι πέρασε ο Μέγας Λάκης, ο Λάκυλος, ο μεγαλοπρεπής. Είδατε πώς τρέχει. Κάτι πρέπει να έχει το δεξί του πόδι από γεννησιμιού, σαν να το σέρνει λίγο, το δεξί πίσω πόδι.
Εγώ έβαλα αντιλιακά, παρόλο που είμαι κατασπρί. Στολάκι δεν έβαλα. Έχει αντιλιακά για σκύλους, βρε σκύλο. Σκυλούκο. Έχει αντιλιακά για σκύλους. Πάμε να πάρουμε. Εσύ έτσι όπως μαύρος όπως είσαι, θα τραβάς όλο το σκύλο, θα τραβάς όλο τον ήλιο κατά πάνω σου. Έλα, πες μας να δούμε τι σκέψεις κάνεις σήμερα που είναι Πάσχα. Που είναι η φύση αναστάσιμη. Ξύπνησε το πρωί το αγόρι, α, καλά. Το ξυγέρινο, οπότε ήταν στο φουλ, δεν μπορώ. Ξύπνησε το πρωί το αγόρι στην πρώτη ανάσταση, για δείτε. Εντάξει, για μου, ήταν αναστό Θεός που ήταν. Αναστήθηκε, δεν τέλειωσε. Έλα, πάμε να πέσουμε. Έλα, έλα. Έλα, έλα. Ναι, ενοχλήθηκε. Σου λέει γιατί να χτυπούν οι καμπάνες στην πρώτη ανάσταση. Γιατί να ακούγεται μέχρι το σπίτι μας το Ανάστα, ο Θεός κρίνων τη γη. Δεν είχα υπολογίσει πόσο καυτός είναι ο ήλιος. Άντε, έλα, πάμε στο ποτάμι να βρούμε σκιά. Έλα. Έλα, πάμε. Έρχεται, 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 έρχεται. Τρίγει, τρίγει. Τρίγει, τρίγει. Τρίγει, τρίγει και η κουνέκη την ουρίτσα. Πού είναι το σκυλί μου? Λες να έχει κόσμο στο ποτάμι σήμερα. Μην πίνεις βρε από τις λάσπες. Βρε, άθλιε. Σου βάλα καθαρό νερό μέσα στο αυτοκίνητο και δεν έπινες. Αν κατούρα και λίγο. Περίμενε. Περίμενε την κυρία μητέρα σου, ρε. Πού είσαι, ρε. Έλα, βρε. Γεια σου, Λάκη. 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 Μικρό κουπρισκυλάκι. Γεια σου, Λάκη. Γεια σου, Λάκη. Λάκη. Πού είσαι, παιδί μου? Και αύριο θα πας στην Τζόπλιν. Ναι. Παναγιά μου, τι πράγματα διάβασα χθες. Χθες διάβασα πολλά mail. Wow. Wow, ιστορίες. Ιστορίες με αγρίους, όχι με αγίους, με αγρίους. Ούτε για αγρίους, με αγρίους. Πω, 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 πολλές ιστορίες. Πολλές ιστορίες. Φοβιστικές, φοβιτσάρικες που λέμε στην Κυπριακή διάλεκτο. Ναι, τώρα που είναι γιορτές, και ο κόσμος κάθεται σπίτι, έτσι αυξάνουν οι συγκρούσεις, οι εντάσεις στις οικογένειες και βγαίνουν όλα στην επιφάνεια και ανάμεσα στα ζευγάρια και ανάμεσα σε γονείς και παιδιά προβλήματα, αλλά έτσι δεν πάω να εκπλήσωμαι από το πώς μπορεί να λειτουργούν οι άνθρωποι. Έφυγε. Πραγματικά. Πραγματικά και δύο πράγματα έχω ξεχωρίσει από τις πολλά mail που έχω διαβάσει. Το ένα είναι η τυραννία των τοξικών γονιών στα παιδιά τους. Το οποίο μπορεί να καταδυναστεύουν τα παιδιά τους ακόμα και σε αρκετά μεγάλη ηλικία. Δηλαδή μου γράφει μια κοπέλα που είναι στην ηλικία μου. Έλα αγαπή. Που εμάς δεν μας λες και μικρές, μας λες μεσήλικες στην ηλικία μας. Και λέει ότι είναι με τη μάνα της. Ότι είναι οι δύο που έχουν απομείνει τέλος πάντων από την οικογένεια και ότι η μάνα της τις προκαλεί συνεχώς τύψεις και ενοχές ούτως ώστε αυτή να μην μεταβεί σε ένα χώρο που έχει διοριστεί σε μια δουλειά, να μην την αφήσει μόνη της
και έτσι η περιγραφή του τι έχει βιώσει αυτή η κοπέλα από τα 16 της μέχρι σήμερα, τα τελευταία 30 χρόνια, είναι εντελώς δυστοπική. Και της γράφω αυτό που μου λες είναι δυστοπικό. Αυτό που μου λες είναι σαν την ταινία Ο Κοινόδοντας. Και με ρωτούσε αν κάνει λάθος, ας πούμε, να αγνοήσει τις εκκλήσεις της μάνας της, ώστε να μην πάει να εργαστεί και να παραμείνει μαζί της. Και της λέω, κόρη μου, η μάνα σου έτσι από όλα αυτά που περιγράφεις, θα σας θάψει όλους στο τέλος. Σκεφτείς λίγο τον εαυτό σου. Και μου λέει, χαίρομαι, μου λέει, που συμφωνείς μαζί μου ότι πρέπει να ακολουθήσω το κάλεσμα μου, την κλίση μου. Δεν περίμενα να είσαι τόσο ένθερμη, γιατί έγινα έξαλλη. Ακούγοντας όλους αυτούς τους εκφοβισμούς και τις επικλήσεις στο συναίσθημα και την τρομοκρατία της μάνας προς την κόρη. Και μια άλλη φίλη μου γράφει χθες το βράδυ, ακούστε τι... Πού μπορεί να φτάσει ένας νάρκισσος. Είπαμε, το ένα θέμα το οποίο είναι consistent, είναι συνεπές στα email που λαμβάνω, είναι για τοξικούς, κακοποιητικούς γονείς με επικλήσεις στο συναίσθημα κλπ, οι οποίοι δεν αφήνουν τα παιδιά τους να ζήσουν τη ζωή στην ηλικία τους και ελεύθερα και τα θέλουν προσκολλημένα πάνω τους για να τα απομυζούν και να παίρνουν ναρκισσιστική παροχή από τα παιδιά τους. Και το άλλο είναι με τους ναρκισσούς συντρόφους. Και μου λέει μια κοπέλα πάλι στην ηλικία μου, η οποία είναι παντρεμένη με ένα κάρα ναρκισσό, πολύ ευρηματικό όμως, εξαιρετικά ευρηματικό πρέπει να πω, και έχουν ήδη παιδιά, θα πω πόσα για να μην προδώσουν ταυτότητά τους, έχουν παιδιά όμως. Και της λέει ένα βράδυ, της λέει, αγάπη μου, της λέει, θέλουμε να κάνω κι άλλο παιδί, θέλω να κάνουμε κι άλλο παιδί, αλλά επειδή εσύ είσαι μεγάλη και θα σου είναι επικίνδυνο για την υγεία σου να κάνεις παιδί τώρα λίγο πριν τα 50, βρήκα έναν τρόπο να κάνουμε άλλο παιδί. Και λέει η κοπέλα, εγώ σαν το χάνω, λέει, κάθεσα να συζητήσω μαζί του τι τρόπο βρήκε, ρε παιδί μου. Μήπως σκεφτήκε παρένθετη μητέρα, να πάρουν ο Άριο από μένα, σπέρμα από αυτό. Και τι είχε σκεφτεί ο έξυπνος, εντός εισαγωγικών ο έξυπνος, ο αχαρακτήριστος. Της λέει, θα βρω μια νεαρή, καμιά 25 χρονών, θα κάνω παιδί μαζί της και μετά να το πάρουμε, λέει, και να το γράψουμε δικό σου. Του λέει, πώς θα κάνεις παιδί μαζί της, με εξωσωματική? Όχι, λέει, με τον κανονικό τρόπο, δεν έχουμε λεφτά για εξωσωματική. Καταλαβαίνετε. Βρήκε τρόπο να γαμίσει ξένη κοπέλα αυτός. Να δούμε αν δεν έχει ήδη και καμιά έγκυο πουθενά. Ό,τι να είναι. Πραγματικά, ό,τι να είναι. Και η κοπέλα μείνε έτσι... Μείνε σκεπτική. Και μου λέει, ξύπνησα, μου λέει, και με βοήθησαν πάρα πολύ τα βίντεο τα δικά σου. Όταν ακούω ιστορίες, λέει, και άλλων ανθρώπων οι οποίοι κακοποιούνται ψυχικά και συναισθηματικά από ναρκισσούς συντρόφους και που τους ζητάνε παράλογα πράγματα και που τους κάνουν gaslighting, είναι βοηθητικό αυτό για να ξυπνήσουμε κι εμείς. Και είναι αλήθεια ότι υπάρχει αυτή η πλευρά των ανθρώπων που παρακολουθούν τα βίντεο, που δεν παρακολουθούν τις ιστορίες με ενδιαφέρον λόγω κουτσομπολιού ή λόγω κακής πρόθεσης, αλλά γιατί ακριβώς μέσα από ιστορίες μπορούν να ταυτιστούν και να δουν ξεκάθαρα τι συμβαίνει στη δική τους σχέση και στη δική τους ζωή. Γιατί είμαστε όλοι πάρα πολύ καλοί πρώτα απ' όλα στο αυτογκαζλάιτινγκ. Εμείς ήδη βγάζουμε τον εαυτό μας τρελό. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι μπορεί, ας πούμε, ο σύντροφός μας να είναι κακοποιητικός και αυτό μας λέει να είναι παράλογο, λέμε, όχι μωρέ, καλός είναι. Δείξε καλοσύνη, δείξε ενσυναίσθηση. Ναι, δείξε ενσυναίσθηση στο νάρκισσο να σας φάει ζωντανού σου. Τώρα που έχεις διψάσει, θα πας προς το ποτάμι να πιεις νερό. Ναι, θα πας προς το ποτάμι τώρα που διψάσεις. Ναι.
Είχες. Δεν είχες, το ποτάμι μας έφερες, κοπρόσκυλο. Κοπρίτι, κοπριτάκι, λάκι, λάκι. Μικρό κοπροσκυλάκι που είσαι. Πόσα πάτε στοίχημα ότι θα λουστεί. Α, πασχαλίνο μπάνιο, μάλιστα. Μάλιστα, θα πιει και νερό. Μια χαρά. Μια χαρά σε βρίσκω, Λάγκυλε. Κατέβηκε το ποτάμι. Κολύμπα λίγο να σε δω που κολυμπάς το χέλι, μαύρο χέλι. Δροσίσου ψυχή μου, δροσίσου. Δροσίσου. Τα λουτρά του Λάκη Λου. Είναι ωραίο το ποτάμι, είναι εδώ να βουτήξω κι εγώ. Τι ωραίο ποτάμι. Α, είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο ποτάμι, πάρα πολύ ωραίο ποτάμι, πάρα πολύ ωραίο ποτάμι, πάρα... Α, έγινε πιο ωραίο τώρα που πήγαινε το σκύλι μέσα. Πιο ωραίο, πιο ωραίο, πιο ωραίο. Πιο ωραίο, πιο ωραίο. Πιο ωραίο. Μπράβο. Κολύμπησε λίγο, βρε. Είσαι ομορφούλης όταν είσαι βρεγμένος, ναι. Πιες και νερό. Να φάτσετε δυος μου, γε μου. Δεν φορά βλέπω σκύλους να τρώνε δυος μου. Τι τεινάζεσαι βρε, αφού θα ξαναμπείς. Τι ωραίο ποτάμι, θα μπορούσα και εγώ να βουτήξω ίσως. Θα μπορούσα και εγώ να βουτήξω ίσως, τι ωραίο ποτάμι. Πολύ ωραίο ποτάμι, είναι εξαιρετικό. Οι πηγές του Λάκη Λου. Είναι η πηγή του Λάκη Λου τούτη. Τα λουτρά του Λάκη Λου. Πας ότι στην Πάφων υπάρχει μια περιοχή παρόμοια που λέγεται σε έναν ποτάμι που λέγεται τα λουτρά του Άδωνη. Τούτα είναι τα λουτρά του Λάκη Λου.
Θεία μου, είσαι σκύλος, δεν είσαι κατσίκι, σταμάτα να βουσκάς. Μα τι ωραίο ποτάμι, πάρα πολύ ωραίο ποτάμι. Νομίζω θα βουτήξω εγώ. Θα βουτήξω εγώ. Αφού δεν έχει βουτήξει αυτός ο μαυρολής. Βλέπετε τώρα έχει τη γλώσσα του έξω από ενθουσιασμό. Δεν διψάει, ούτε ζεσταίνεται, αφού ήταν μέσα στον ποταμό. Είναι ωραίος ο ποταμός, Λάκη, είδες, εσύ και βράχους μεγάλους. Πού πάει γέμα. Τι που λέτε οι σκέψεις μου. Έχει δύο βασικούς πυλώνες. Ένας πυλώνας είναι η ναρκισσιστική κακοποίηση από γονείς προς παιδιά. Και ο άλλος είναι από ναρκισσιστικό σύντροφο, άντρα ή γυναίκα προς σύντροφο. Και κάτι άλλο που μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτές τις μέρες, μου στέλνει μια φίλη ένα mail, θυμωμένη, πολύ θυμωμένη, και μου λέει: είμαι έξαλλη με την ονά της κόρης μου, γιατί ήρθε και την κούρδισε να της αγοράσει κάτι ακριβό. Και μετά της είπε πως δεν μπορεί να της το αγοράσει. Και ήταν σωστό αυτό το πράγμα. Της λέω: τι έγινε, μου λέει, της είπε: τι δώρο θες να σου πάρω, και η μικρή ζήτησε κάτι ακριβό πολύ. Και της είπε η νονά της να το σκεφτώ και να σου πω. Και μετά την επόμενη της είπε: ξέρεις, δεν έχω, ξέρω εγώ, τα 200 ευρώ που ήταν για εκείνο το δώρο. Αχ, τι ωραία παπαρούνιτσα. Και λέει, κάντε ένα βίντεο για τις νονάες, να μην ξεσηκώνουν τα παιδιά, αν δεν μπορούν να τους αγοράσουν τα δώρα. Και λέει: δεν ξέρω αν είναι η κόρη μου νάρκισσος ή αν φταίει η νονά, αν είναι η νονά κρυφονάρχιστος. Σας λέω: κοίταξε, το λάθος που έκανε η νονά είναι ότι τη ρώτησε τι θέλει. Ίσως να θεωρούσε ότι το παιδί θα έλεγε ένα δώρο, ξέρω εγώ, 50 ευρώ, 60 ευρώ, όσο μπορεί να είχε η νονά ανάλογα και με τον προϋπολογισμό της. Το γεγονός ότι έκανε ανοιχτή ερώτηση έδωσε στο παιδί την ευκαιρία να πει ότι ήθελε. Τώρα, το γεγονός ότι η κόρη σου ζήτησε ένα πολύ ακριβό δώρο με βάση τα οικονομικά δεδομένα της Ελλάδος σήμερα, δεν νομίζω να φτύνουν γι' αυτό. Δεν έπρεπε να της πει: θα το σκεφτώ και θα σου πω. Πρέπει να της πει εκείνη την ώρα: αγάπη μου, αυτά τα χρήματα είναι πολλά. Είναι, ξέρω εγώ, το 1/5 του μισθού μου, το 1/4 του μισθού μου και δεν μπορώ να τα. Δεν τα έχω για να στα δώσω. Λυπάμαι. Θα ήμουν πολύ χαρούμενη αν μπορούσα να σου αγοράσω ακριβώς ό,τι ήθελες. Δεν μπορώ να σου το πάρω αυτό. Σου πάρω κάτι άλλο. Και έτσι απάντησα πολύ απλά στη φίλη, χωρίς να κάνω καμιά κρίση για την ίδια, γιατί δεν ήξερα την περίπτωση, με βάση τις πληροφορίες που μου έδωσε. Και μετά από δύο μέρες μου στέλνει πίσω μήνυμα και μου λέει: είμαι σοκαρισμένη με τον εαυτό μου, λέει. Αυτολογοκρίνομαι για το email που σου έστειλα. Ο θυμός μου ήταν υπερβολικός και ήταν και αδόκητος, γιατί λέει: εγώ, λέει, προσωπικά φαίνεται ότι έχω αφήσει τον εαυτό μου και έχω αφήσει την πνευματική εργασία που έκανα προτού αποκτήσω παιδιά και έχω αφήσει να με παρασύρει ένας ηλιστικός τρόπος σκέψης και ζωής, και εγώ φταίω που το παιδί μου... Μόνη της, εγώ δεν της είπα τίποτα, γιατί πρώτα απ' όλα δεν την ήξερα την ιστορία. Τι ωραία που είναι η φύση εδώ. Και εγώ φταίω, λέει, που το παιδί μου εκφράζει τέτοια ναρκισσιστικά, ένα τέτοιο ναρκισσιστικό δικαιωματισμό του στυλ, ας πούμε, ένα παιδί σε μια ηλικία, ξέρω εγώ, πολύ νεαρή, να ζητά ένα πολύ ακριβό δώρο. Και μου λέει: σε ευχαριστώ για τα βίντεο και θα τα παρακολουθώ και αυτά. Και έτσι μου έκανε πολύ θετική εντύπωση αυτό και συνειδητοποίησα ότι υπάρχουν όντως άνθρωποι που είναι αυτό που μας είχε πει η Δόκτωρ Άμανη στο βιβλίο της «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ», στο οποίο αναφέρθηκα και στο podcast, το τελευταίο επεισόδιο του podcast που ήταν για τον ναρκισισμό που βγήκε τη Μεγάλη Πέμπτη, ότι υπάρχουν καλοήθεις ναρκισιστές. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι έχουν παρασυρθεί από την
περί κατάσταση, από την περιραίουσα συνθήκη. Δηλαδή, ίσως έχουν βρεθεί σε μια προνομιακή θέση, ίσως, ξέρω εγώ, έχουν πάρει αύξηση στη δουλειά τους, ίσως έχουν γεννηθεί μέσα σε μια κατάσταση οικονομικής ευμάρειας ή είχαν ανθρώπους που τους έκαναν όλους τα χατήρια και λειτουργούν μεν με δικαιωματισμό και αλαζονία, αλλά δεν το κάνουν από κακία. Και αν κάποιος τους υποδείξει το λάθος τους, που στην περίπτωση αυτή δεν υπέδειξα καν το λάθος στην κοπέλα, δηλαδή απλώς της είπα την άποψή μου ότι το λάθος της Νονάς ήταν ότι δεν είπε από την αρχή «Δεν μπορώ να σου αγοράσω αυτό το δώρο που κάνει 200 ευρώ». Λοιπόν, όταν τους δοθεί ευκαιρία να κάνουν μια ενδοσκόπηση και να κοιτάξουν λίγο τα μέσα τους, έχουν κάθε καλή διάθεση για να αλλάξουν. Είναι μικρό το ποσοστό των καλοήθων ναρκισσιστών, αλλά υπάρχουν. Οπότε αυτό έτσι μου δώσει και ελπίδα. Γιατί με ρωτάνε διάφοροι, με ρωτάτε διάφοροι, μου στέλνετε μηνύματα, mail στα διάφορα social media και μου λέτε, μου στέλνετε mail και μηνύματα στα διάφορα social media και μου λέτε, βλέπω κάποια ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά στον εαυτό μου, πώς θα μπορούσα να τα ξεπεράσω, κάνε ένα βίντεο και για μας και λέω ότι όλα τα βίντεο απευθύνονται σε όλους. Είτε σε ανθρώπους οι οποίοι είναι συνεξαρτώμενοι και ταλαιπωρούνται από σχέσεις κακοποίησης με ναρκισσιστές, από ναρκισσιστική κακοποίηση, είτε σε καλοήθεις ναρκισσιστές οι οποίοι ακούγοντας αυτά τα βίντεο θα μπουν σε μια διαδικασία ενδοσκόπησης, αυτογνωσίας και με βάση το τρίπτυχο της αποτελεσματικής δουλειάς με τον εαυτό μας και το τρίπτυχο της αλλαγής που είναι η ψυχοεκπαίδευση, η ψυχοθεραπεία και ο προσωπικός πνευματικός αγώνας και προσπάθεια, μπορούν να τα καταφέρουν να αλλάξουν τον τρόπο που λειτουργούν. Αλλά ένας άνθρωπος που είναι καλοήθης ναρκισσιστής δεν έχει την εκδικητικότητα, δεν έχει την πικρία, δεν έχει αυτά τα στοιχεία της κακοήθειας. Λειτουργεί με ένα δικαιωματισμό, όπως λειτουργεί το σκυλάκι μας τώρα με δικαιωματισμό, γιατί είναι σκυλάκι, είναι παιδάκι, έτσι το έχω κακομάθει, έτσι έχει καλομάθει. Καταλάβατε. Πού πας βρε. Ωραία είναι εδώ στο ποτάμι. Άρα υπάρχουν καλά νέα και για αυτό το ζήτημα. Ακούτε τα βατράχια. Σας δείξω και λίγο εμένα. Έχω καθίσει εδώ σε ένα ρότσο, ρότσι είναι βράχι. Έχω καθίσει εδώ σε μια πέτρα και απολαμβάνω τη δροσιά κάτω από ένα φυτό. Μυρίζει ένα ροδάφνη το φυτό. Έλα εδώ σκυλάκι. Και κάνω έτσι διάφορους προβληματισμούς. Είμαι σίγουρη ότι η σημερινή μέρα που τη βιώνω αυτή τη στιγμή, είναι μεγάλο Σάββατο απόγευμα, εσείς θα το δείτε Κυριακή του Πάσχα πρωί, ότι αυτή η μέρα που είμαι εγώ και το σκυλάκι στη φύση είναι πολύ καλύτερη μέρα από οποιαδήποτε άλλη μέρα που θα ήμασταν με πολλούς άλλους ανθρώπους, χωρίς να υποτιμώ τους άλλους ανθρώπους, χωρίς να υποτιμώ την συνδεσιμότητα με άλλους ανθρώπους, είναι σίγουρα πολύ σημαντική. Όμως η οποιαδήποτε σχέση με άλλους ανθρώπους μας βάζει σε μια περίπλοκη εξίσωση, στην οποία δεν είναι μόνο τα δικά μας συναισθήματα τα οποία παίζουν ρόλο, αλλά παίζουν ρόλο και τα συναισθήματα όλων των άλλων. Οπότε όταν βρισκόμαστε με άλλους ανθρώπους, όταν είμαστε σε ένα τραπέζι, όταν είμαστε σε μια έξοδο ή όταν είμαστε μέσα σε μια σχέση ή όταν βρισκόμαστε με άλλους ανθρώπους σε οποιοδήποτε πλαίσιο συνδεσιμότητας, σίγουρα γίνεται πολύ πιο περίπλοκη η συνταγή για να έχουμε ψυχική ισορροπία. Χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει ο άνθρωπος να παραμένει μόνος του, αλλά να λέμε και αλήθειες μερικές φορές, όταν ο άνθρωπος καταφέρει να κατακτήσει τη μοναχικότητα, του φαίνεται πολύ πιο εύκολο το να μείνει μόνος παρά να είναι με άλλους ανθρώπους. Και ευτυχώς που έχουμε τόσο ισχυρά ένστικτα επιβίωσης, ούτως ώστε να υπάρχουν λόγοι να ερχόμαστε σε επαφή με άλλους ανθρώπους. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή, ακόμη και οι ορμόνες μας σπρώχνουν στο να επιδιώκουμε να επικοινωνούμε με άλλους ανθρώπους. Μπορεί να μην οδηγήσουν ή να τελεσφορήσουν
στην συνδεσιμότητα ή στη δημιουργία οποιασδήποτε σχέσεις με άλλους ανθρώπους, αλλά μας σπρώχνουν στο να αλληλεπιδρούμε με άλλους ανθρώπους, να μιλούμε με άλλους ανθρώπους, να επικοινωνούμε με άλλους ανθρώπους. Είναι καλό που υπάρχουν. Όλα έχουν λόγο που υπάρχουν. Έχουν λόγο ύπαρξης. Και οι ορμές και οι ορμόνες και το σεξουαλικό ένστικτο δεν είναι μόνο στους ανθρώπους οι οποίοι είναι σε ηλικία που μπορούν να τεκνογονήσουν ή σε ανθρώπους που οι σχέσεις που δημιουργούνται, η έλξη που έχουν είναι προς τεκνογονία. Είπαμε, υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν λίμπιντο υψηλή στη μέση ηλικία και δεν θέλουν να κάνουν παιδιά, αλλά έχουν ερωτικές επιθυμίες. Υπάρχουν οι άνθρωποι με διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό που σίγουρα δεν θα οδηγήσει σε τεκνοποίηση με φυσικό τρόπο η συνέβρεση τους, αλλά ναι. Τι ωραία που είναι εδώ. Κάτσε να γυρίσουμε να βλέπουμε το ποτάμι. Τι ωραίο που είναι το ποτάμι. Το σκυλί μου πού είναι? Πού είναι το σκυλί μου? Έχω χάσει το σκυλί μου. Α, ακούω ένα σκυλάκι. Γεια σου σκυλάκι. Γεια σου σκυλάκι, είσαι βρεγμένο. Είσαι πολύ βρεγμενάκι σκυλάκι. Είσαι βρεγμενάκι. Είσαι βρεγμενάκι. Θες να πάμε πιο πέρα να βουτήξεις? Έλα. Σήκωσε την κυρία μητέρα σου από τον βράχο που έχει καθίσει. Πραγματικά, αυτός ο σκύλος έχει τρομερό χιούμορ για να μην αντέχει. Αχ, γέρασα. Έλα σκυλάκι, πάμε. Πάμε να βρούμε ένα σημείο να βουτήξεις, γιατί νομίζω ζεστάθηκες. Και στέγνωσες. Και μετά ξέρεις τι έχει όταν πας στο σπίτι. Μπάνιο, μπάνιο, μπάνιο. Ναι, ναι, θα κάνεις μπάνιο μετά. Μετά θα κάνεις μπάνιο και στο σπίτι. Αγάπη μου. Λατρεία μου. Ρε, τούτο ή του. Έλεος. Το λάδι είναι το καλό λάκι, έλα. Αγέροχος. Έλα, παιδί μου, είναι ωραίος ο ποταμός. Ποιος θα βουτήξει στον ποταμό? Ποιος θα βουτήξει στον ποταμό? Έχει κανέναν κολυμβητή, επίδοξο. Α, να τον, να τον. Βούτηξε. Τι έχει? Πατραχή. Εκείνον το φυτό είναι εκεί που είσαι με αρμυρίκι μοιάζει, ρε. Δεν ξέρω αν έχουμε στην Κύπρο αρμυρίκια. Αυτό δεν μοιάζει με αρμυρίκι. Ακούς τους βατραχούς? Ακούς τους βορτακούς? Άρα η χαρά είναι πιο εύκολο να επιτευχθεί στην ηρεμία και στη μοναχικότητα, αλλά είναι καταπληκτικό όταν μπορέσουν δύο άνθρωποι, τρεις άνθρωποι, πέντε άνθρωποι να ταιριάξουν και να δημιουργήσουν μια κοινότητα, μια σχέση. Αγαπητική, αχ, το έχω φτιάξει εδώ, τι ωραία. Αγαπητική, με στενή σύνδεση, με νόημα. Deep meaningful connection, αυτό που λέμε τόσες φορές. Πού είσαι σκυλακή? Ξέρεις ότι έχουμε να περπατήσουμε 2 χιλιόμετρα για να πάμε στο αυτοκίνητό μας και κινδυνεύουμε να δυνατήσουμε αμφότεροι. Πού είναι το σκυλακή? Έχει μία πεταλούδα, κοίτα, κοίτα, έχει πεταλούδα, κοίτα. Τι ωραία πεταλούδα που κάθεται πάνω στα λουλούδια. Είδες τι ωραία πεταλούδα. Είναι 2 πεταλούδες. Πω πω. Έλα να δεις τις πεταλούδες. Έλα βλάχο. Έχει 2 καταπληκτικές πεταλούδες. Τις βλέπετε? Τις βλέπετε? Βλάχο. Λάκι. Ο βλάχος είναι ένα από τα παρατσούκλια του.
λίγο βλαχώδης. Χωρίς να είναι κάτι κακό η λέξη βλάχος, και εγώ από χωριό κατάγομαι και η μάνα μου από χωριό Ορεινό. Και οι χωριάτες από τα Ορεινά χωριά είμαστε έτσι λίγο ατσούμπαλοι, όπως είναι και το Λακκούλι. Και εγώ ατσούμπαλοι είμαι, και εγώ βλάχα είμαι. Έλα, έλα, έλα. Μα τι ωραίο ποτάμι, δεν έχω δει ποτέ κανένα σκύλι σε αυτό το ποτάμι, έχετε δει εσείς? Έχετε δει κάποιο σκυλί σε αυτό το ποτάμι? Έχετε δει κάποιο σκυλί σε αυτό το ποτάμι? Έχετε δει κάποιο σκυλί, λέω? Ποτάμι, ω, θα βουτήξω. Θα βουτήξω. Θα βουτήξω. Θα βουτήξω. Α, με πρόλαβες. Ευχαριστώ. Λαγωνικό χωρίς αιτία είσαι, ρε. Γνώρισε και κόσμο, νουλάκι, ναι. Γνώρισε και κόσμο, καλό, καλό, καλό. Ναι, ήταν μια μαμά με τα αγόρια της, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Και πιάσαμε την κουβέντα. Πάρα πολύ ωραία. Είδες? Όποιος γυρίζει το χωριό, γνωρίζει και κόσμο. Και ενώ έλεγα για τις μοναχικότητες και για το να είσαι μόνος σου, μερικές φορές είναι ωραία να επικοινωνείς και με κόσμο, γιατί όχι. Λάκι, το οποίο θέλει να δείξει εδώ στον κόσμο, είναι τα λουτρά του Λάκι. Είναι τα λουτρά του Λάκι. Πώς ετολμήσατε άνθρωποι και κολυμπήσατε στα λουτρά του Λάκη. Δείχνει την κυριαρχία του τώρα, κόρη. Δες το. Αχα. Και θα πολεμήσει και τους βάτραχους. Είναι πολεμιστής. Μια χαρά. Όχι, άμα είναι καθημερινή, ερχόμαστε κανονικά. Άμα είναι καθημερινή. Μένω εδώ. Μένω εδώ στο καλό. Μη θέκλε, Πετρίδου. Ναι. Γεια σας. Γεια. Έτσι, Λαγκή. Συναντήσαμε κόσμο Λάκη εδώ από το χωριό, ναι, ναι, ναι. Άντε πάλι μην το ξεκινάρε, οπότε ήταν, άντε πάλι. Ελπίζουμε να σας κρατήσαμε καλή παρέα σήμερα που είναι η Κυριακή του Πάσχα του 2023. Εδώ το σκυλάκι μας θυμήθηκε ότι φοβάται, φοβάται τα ξύλα, φοβάται, φοβάσαι, φοβάσαι, φοβάσαι. Θυμήθηκε να κάνει ντροσιντή. Αυτός ο κύριος που γνωρίσαμε σήμερα, λέω ότι φροντίζει για το μονοπάτι, καλό. Σκυλάκι, θα περιμένεις τη μητέρα σου. Α, αροδάφνη. Καλά το καταλάβω ότι είναι αροδάφνη. Ενδεχομένως τοξικό, βεβαίως. Λέει είναι δηλητηριώδη τα λουλούδια της αροδάφνης.
Λάκη, δεν μπορώ να ανέβω τόσο εύκολα τη σκάλα, έλα να μην τραβήξεις. Λάκη, είναι πολύ ψηλή αυτή η σκάλα, πολύ ανηφόρα. Ένα-ένα βήμα τη φορά. Περίμενε, βρε. Είναι τεράστια αυτά τα σκαλιά. Πώς τα τραπηδάς έτσι. Δεν είμαι σκύλος, εγώ είμαι άνθρωπος. Δεν μπορώ να τρέχω τόσο γρήγορα πάνω στα σκαλιά. Δείξε λίγο κατανόηση σε άλλα είδη και διαφορετικότητες. Έτω, σκεφτόμουν να θα ανέβω τη σκάλα, κατάφερα το όμως. Α, έχει και βάτσον εδώ. Λέει βάτος Holy Bramble. Πού είναι το σκυλάκι? Α, με περιμένει. Με περιμένει για να ξεκουραστώ. Έλα να καθίσουμε λίγο εκεί στο μπαγκάκι. Έλα να καθίσουμε λίγο εδώ. Πού είσαι μικρό κοπροσκυλάκι? Έτσι, αυτές οι σκαπτικές δραστηριότητες γίνονται στη φύση, όχι, όχι στον κήπο μας. Είσαι ένας άθλιος. Είσαι ένα λαγωνικό χωρίς αιτία. Πού είσαι? Ακούω ένα σκυλί να κλαίει. Πού μπορεί να είναι το σκυλί? Πού μπορεί να είναι το σκυλί? Πού μπορεί να είναι το σκυλί? Α, εκεί είναι το σκυλί! Εκεί είναι το σκυλί! Εκεί είναι το σκυλί! Σκυλάκι! 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 Πουλούστηκε στο ποταμάκι! Έκανε Χριστουγεννιάτικο λόγο. Έκανε πασχαλινό λούσιμο στο ποτάμι. Σκυλάκι! Σκυλάκι! Πού είσαι μικρό κοπροσκυλάκι? Νομίζω ήρθε η ώρα να πάμε προς το αυτοκίνητό μας, γιατί θα κατασκάψεις όλο το η φύση. Έχει δόντια. Αχα, έχει και τρίχωμα.
Είναι σκύλος. Θα πάω μπροστά. Όχι, θα πάει αυτός. Θα πάω μπροστά. Όχι. Θα πάει αυτός. Όχι. 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 Πού είσαι? Άτε πάλε. Ρε. Φύνεις παντού τον DNA σου. Πού είσαι. Πού είσαι κόπρο. Κόπρο σκυλάκι, πού είσαι. Πάντως χαμελέον δεν είσαι. Δεν αλλάζεις χρώμα. Πού πέσει αυτός ο βράχος εδώ πέρα. Wow, από πάνω. Από πάνω πρέπει να πέσει. Α, είναι τα πουλιά εδώ. Την οπανίδα. Σκυλάκι, πού είσαι! Σκυλάκι! Δεν το βλέπω το σκυλάκι μου που είναι. Το βλέπετε εσείς πουθενά? Βλέπετε πουθενά το σκυλάκι μου? Δεν το βλέπω. Πού είναι το σκυλάκι? Πού είναι το σκυλάκι? Ρε, περίμενε την κρέα. Περίμενε την κρυά, την κοτσιά κρέα, καλά. Τρέχει στο λιβάδι, χαροπός. Γκρεμός, πρόσεχε. Α, κόψε τον νου σου. Έτσι, άμα μπορώ εγώ στα 96 κιλά να κάνω όλη αυτή τη διαδρομή, μπορείτε κι εσείς. Από εδώ είναι το μονοπάτι της φύσης. Τι λέτε, βρε, το κάναμε εμείς το μονοπάτι της φύσης. Το μικρό. Λουκί! Έτσι, αυτό είναι ένα βίντεο ότι να είναι. Βιντεοσκοπήσαμε το μεγαλύτερο μέρος της βόλτας μας στη φύση με το Λάγκη. Σήμερα μεγάλο Σάββατο 2023. Σβήσαμε το βίντεο όταν συναντηθήκαμε με κόσμο για να μην βγάζουμε τους ανθρώπους στο YouTube χωρίς την άδειά τους. Και τώρα επιστρέφουμε στο αυτοκίνητο μας και πάμε στο σπίτι μας να λούσουμε το σκυλί μας, εκεί να δείτε γλέντια, να λουστούμε κι εμείς και θέλει η Κυριακή να πάμε στην Ανάσταση απόψε. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Αν θα πάω ή αν θα την παρακολουθήσω από την τηλεόραση, όπως παρακολουθήσα και χθες την ακολουθία του το
τι λέω το, την ακολουθία του επιταφείου. Λοιπόν, Πάσχα είναι και θα περάσει. Φτιάξαμε αυτό το βίντεο για όσους θέλουν σήμερα κάτι για να τους τραβήξει την προσοχή ή κάτι για να ασχοληθούν. Δεν είναι για όλους αυτό το βίντεο. Είναι για όσους προτιμούν τη μοναχικότητα αυτές τις μέρες. Σκυλάκι! Πού είσαι? Το αυτοκίνητο το είδες? Θα φύγουμε. Πάμε σπίτι μας. Έβγαλες τη γλώσσα σου απ' έξω. Α, κατάλαβες πως είναι το αυτοκίνητό μας. Είσαι φοβερός. Έχεις φοβερή αντίληψη. Φοβερή αντίληψη έχεις. Για σκύλο φοβερή. Καταπληκτική. Κάτσε να ξεκλειδώσουμε. Και θα μπεις. Θα μπεις τη λιμουζίνα σου, θα μπεις. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Περιπτέρα. Ουλιάζει στα ρηχά νερά. Το τελευταίο μου το παιδί. Θα μπεις εδώ. Όχι, εδώ είναι ο οδηγός. Ο σκύλος είναι πίσω. Έλα. Μπες. Α, μπράβο. Α, τώρα πίνει το νερό. Μάλιστα. Μάλιστα. Πίνει το νερό το σκυλί. Και θα πάμε. Τι ώρα πήγε? Τι ώρα πήγε? Έχει πάει 4:30. Τι ώρα ήταν που ξεκινήσαμε? 2:30. Θέλετε κι άλλο νερό, κύριε Λάκη? Ορίστε. Ορίστε. Αυτός ήταν ο μεγάλος περίπατος του Λάκη. Κατά το μεγάλος περίπατος του Πέτρου, το μεγάλο Σάββατο του 23, ο οποίος ανεβαίνει την Κυριακή του Πάσχα το 23, για να σας ευχηθούμε χρόνια πολλά, σας κάνουμε παρέα, να πούμε καλή δύναμη και αν έχετε ποταμάκια εκεί κοντά στην περιοχή σας, μπορείτε να λουστείτε. Έχει πολύ πλάκα γιατί συναντήσα μια οικογένεια και τους λέω αυτά είναι τα λουτρά του Λάκη. Και νόμιζα ότι όντως έχει αυτή την ονομασία η περιοχή, τα λουτρά του Λάκη. Τους λέω όχι, είναι τα λουτρά που λουζάται ο Λάκη. Γιατί στην Πάφο, κοντά στο σπίτι μας στην Πάφο, υπάρχει μια περιοχή που είναι τα λουτρά του Άδωνη. Του Άδωνη της Αφροδίτης, εκείνου του αρχαίου του Άδωνη. Οπότε είπα και εγώ είναι τα λουτρά του Λάκη. Και νόμιζαν οι άνθρωποι πως όντως είναι τα λουτρά του Λάκη. Πήραμε και χρώμα, σίγουρα. Σίγουρα πήραμε και χρώμα. Πολύ κόσμο συναντήσαμε, δεν εντάξει. Είχε 5 οικογένειες, είχε βρε, 5. Μόλις έχω επιτελέσει ένα 9 point, όχι 3 point, 9 point, για να κάνω επαναστροφή και πάμε στο σπίτι. Φιλιά!